Συνεχίζονται οι παραστάσεις της Γης του Πόντου. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό το έργο στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, για τη θεατρική παράσταση, και αναφερόμαστε στο βιβλίο του Δημήτρη Ψαθά, το οποίο πλέον σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα ανεβαίνει στο θέατρο Radio City εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα πήρε για ακόμα μία φορά παράταση για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ενδεχομένως είναι οι τελευταίες παραστάσεις. Κύριε Κακλέα, καλησπέρα σας. Τελευταίες παραστάσεις. Καλησπέρα σας. Ένα είναι το τελευταίο τριήμερο των παραστάσεων, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Έχει πάρει τις παρατάσεις, άρεσε στον κόσμο και τελειώνει κάπου εδώ η παράσταση αυτή. Και μετά πηγαίνει Αθήνα. Θα πάει στην Αθήνα το Μάρτιο στον ελληνικό κόσμο για μερικές παραστάσεις. Είναι αλήθεια. Ναι. Κύριε Κακλέα, ήταν μια εύκολη συγκυρία το να πάρετε ένα βιβλίο στα χέρια σας, να πάρετε το σενάριο από τον κύριο Μαραντίδη και να το ανεβάσετε στη σκηνή? Είναι εύκολο ή δύσκολο, γιατί πραγματεύεται μια πληγή των Ελλήνων και όλων όσων ήρθαν από τον Πόντο στην Ελλάδα? Δεν είναι από τα εύκολα εγχειρήματα, γιατί δεν είναι ένα θεατρικό κείμενο που εύκολα μπορείς να το δομήσεις. Αλλά βέβαια έχει κάνει μια τόσο καλή δουλειά ο Πάνος Αμαραντίδης θεατροποιώντας το βιβλίο, που από και πέρα η δικιά μου δουλειά ήταν πώς θα δομήσω τα στιγμιότυπα και πώς θα εντάξω σε αυτό και το μουσικό μέρος που είναι οι αδερφοί Τσαχωρίδες, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Το ενδιαφέρον του βιβλίου του Ψαθά και ως αυτού και του θεατρικού έργου που ανεβάζουμε, Γη του Πόντου, έχει να κάνει με αυτό που λέτε, δηλαδή με την τραγωδία του ξεριζωμού του κόσμου από την Τραπεζούντα και από όλα τα μέρη, αλλά έχει επίσης και ένα άλλο ενδιαφέρον, ότι αναδεικνύει και πριν την καταστροφή αναδεικνύει όλο το πλούτο και την κουλτούρα του ποντιακού κόσμου, και γι' αυτό κάνει και την παράστασή μας να μην είναι ιδιαίτερα θλιβερή, αλλά να έχει και έναν ωραίο κόσμο που χάθηκε, αλλά που έχει μια κουλτούρα που ακόμη ζει στις γενιές τις επόμενες. Αυτό, δηλαδή, είναι ένα αισιόδοξο κείμενο, παρόλο που το τέλος όλου αυτού του κόσμου δεν είναι ιδιαίτερο τραγικό. Κύριε Κακλέα, στο θέατρο Radio City, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Κύριε Κακλέα, εσείς έρχεστε Θεσσαλονίκη? Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Να το γνωρίζω, γι' αυτό και το ρωτώ. Εσείς είσαστε από τώρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί σκηνοθετώ παράλληλα τον επιθεωρητή του Γκόγκολο στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Και σας μιλάω έξω ακριβώς από τη σκηνή του Κρατικού Θέατρου. Μάλιστα. Κύριε Κακλέα, τώρα δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω και ένα σχόλιο θα ήθελα για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις καλλιτεχνικές σχολές. Ναι. Πείτε μου, τι θέλετε. Τη δική σας θέση θέλω απέναντι σε αυτό. Στη διαμαρτυρία των ηθοποιών, των καλλιτεχνών, των χορευτών και όλων όσων ασχολούνται με τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ναι, να σας πω την άποψή μου είναι ότι εδώ και εδώ και 40 περίπου χρόνια δεν έχει λάβει η πολιτεία κανένα πραγματικό, ένα νομοσχέδιο που να μπορεί να κατοχυρώνει τις θεατρικές σπουδές. Βέβαια αυτό που συνέβη τώρα ήταν το κερασάκι στην τούρτα, γι' αυτό και ξεσηκώθηκαν οι μαθητές, και ότι δεν μπορούν να είναι τόσο απροσδιόριστα τα πτυχία τους. Έχουν δίκιο τα παιδιά. Και νομίζω ότι πρέπει να υποχωρήσει η κυβέρνηση και να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Γιατί πρώτη φορά συμβαίνει μια τέτοια πανκαλλιτεχνική αντίδραση, και αυτό σημαίνει ότι όλοι συμφωνούμε ότι έχουν δίκιο. Έχουν παραιτηθεί οι καθηγητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού, που σπουδάζει και ο γιος μου εκεί. Είναι μια δραματική συνθήκη, κάνουμε απεργία στα θέατρα. Ας κοιτάξει λίγο η κυβέρνηση, δηλαδή τι γίνεται, βρε παιδί μου, κάτσε να λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Αγνοούν τα πράγματα. Ένα θέμα που ήταν κάτω από το χαλί για χρόνια, έτσι. Ακριβώς. Και τώρα έχει βγει στην επιφάνεια και κάπου πρέπει να πάρθει μια απόφαση.
με δύο λόγια, δηλαδή εγώ συμπαρατάσσομαι με τα αιτήματα των σπουδαστών και βέβαια με πάρα πολλές προϋποθέσεις ώστε οι δραματικές σχολές να γίνουν αξιόλογες σαν του Εθνικού ή σαν του Οδείου και σαν του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που είναι τρεις σημαντικές σχολές, και από εκεί πέρα να ησυχάσουμε λίγο σαν κλίμα για να μπορούν να σπουδάσουν και τα παιδιά. Δεν μπορούν να βγάζουν σε καταλήψεις, χάνουν χρόνο, χάνουν δηλαδή, χάνουν σχολικό έτος εννοώ. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή του Υπουργείου Πολιτισμού να παρέμβει. Είναι ώρα πια. Έχω καταλάβει τρία θέατρα και από ό,τι έμαθα σήμερα έχουν καταλάβει και τον Απόλλωνα της Πάτρας, τέσσερα θέατρα. Τι άλλο πρέπει να κάνουν για να τους λάβει υπόψη η κυβέρνηση? Κύριε Κακλέα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Ο κύριος Γιάννης Κακλέας, ο σκηνοθέτης Γη του Πόντου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Radio City, τελευταίες παραστάσεις. Θα δώσουμε 5 διπλά εισιτήρια για αύριο.